Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Θα μιλήσουμε για την συναυλία, η οποία θα γίνει στις 19 Μαΐου, τη Δευτέρα, στον ευρύτερο χώρο του Λίντρα Πάλας, που βρίσκεται στην Πράσινη Γραμμή. Τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και έχει απασχοληθεί εδώ και δύο μήνες προσωπικά ο αρχηγός της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ο κύριος Γουστάβ Φαϊσέλ. Αυτή η συναυλία έχει την έγκριση της Κυπριακής κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων. Την ασφάλεια των παρευρισκομένων έχει αναλάβει ο ΙΕ. Τις προσκλήσεις, γιατί είναι με προσκλήσεις, είναι δωρεάν η προσέλευση, έχει επίσης αναλάβει να μοιράσει ο ΙΕ ισόποσα στις δύο κοινότητες της Κύπρου. Τη συναυλία θα παρακολουθήσουν διεθνείς αντιπροσωπείες και προσωπικότητες που έχουν πάλι προσκληθεί από το Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θα τραγουδήσουν ο Μπουράκ Κούτ, που είναι Τούρκος και έχει έρθει αυτό το λόγο εδώ να συμμιλήσει κι αυτός, και ο Σάκης Ρουβάς. Και καθένα με τα τραγούδια του, καθένα με δικά του τραγούδια, συν μερικά κοινά, και συν ένα ειρηνικό τουέτο που είχαν κάνει για τον Walt Disney την ταινία, την Παναγία του Παρισίου. Αυτό το θέμα. Κλείσω. Ναι, βέβαια. Για όσους δεν ξέρουν, η συνεργασία αυτή με τον Μπουράκ έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν μου ζητήθηκε να συμμετέχω στην ταινία στην Παναγία των Παρισίων του Walt Disney, να κάνω τους διαλόγους και τα τραγούδια του, να παίξω τον Κουασιμόδο. Ακριβώς αυτό έχει κάνει και ο Μπουράκ στην Τουρκία. Ο Μπουράκ είναι ένας τραγουδιστής pop. Έχει πολύ πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το τουρκικό κοινό. Και ο παραλληλισμός από εμάς τους δύο, δηλαδή ο Μπουράκ, έχουν και την ίδια ηλικία πάνω κάτω. Έκανε αυτός ακριβώς το ίδιο πράγμα στην Τουρκία και στην τουρκική version της Παναγίας των Παρισίων. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν όταν το τραγούδι των τίτλων, που στα αγγλικά λέγεται Someday, το ελληνικό track το έχουμε με τους ελληνικούς στίχους, λέγεται Όταν, αποφασίσαμε να το κάνουμε ντουέτο. Ήταν μια ιδέα του Διευθύνων Συμβούλου του Διευθύνοντος Συμβούλου του Disney στην Ευρώπη. Από εκεί ξεκίνησε η συνεργασία μας, η οποία προβλήθηκε και πάρα πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία κυρίως, καθώς και από το CNN. Ήταν μια κοινή προσπάθεια και από τον Μπουράκ και από μένα να προσπαθήσουμε να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι που να έχει ωραία μηνύματα μέσα, ειρηνικά. Σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε και αφού είδαμε ότι είχε ανταπόκριση από τον κόσμο και άρεσε σε όλους, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε μεγαλύτερη έκταση και να δώσουμε μεγαλύτερη έκταση σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε. Αποφασίσαμε λοιπόν να τραγουδήσουμε στην νεκρή ζώνη, στην Κύπρο, για να δώσουμε ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους και ένα μήνυμα στους πολιτικούς αρχηγούς και σε όλους εκείνους που μπορούν να κάνουν κάτι για να βρεθεί μια λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στην Κύπρο. Τα δικά μας όπλα δεν είναι ούτε αυτόματα, ούτε κάνω είδους τέτοιο όπλο. Το δικό μας όπλο είναι η μουσική, η οποία είναι μια παγκόσμια γλώσσα και όλοι καταλαβαίνουν. Αυτό κάναμε λοιπόν. Θελήσαμε να βάλουμε τις δυνάμεις μας μαζί και να δώσουμε ένα μήνυμα και από τις δύο πλευρές, και από την ελληνική μέσω εμού και από την τουρκική μέσω του Μπουράκ,
ότι πραγματικά θέλουμε, επιθυμούμε, είναι μεγάλη μας επιθυμία εμάς στους νέους ανθρώπους να υπάρξει μια λύση σε αυτό το τραγικό πρόβλημα που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορείτε να εσείς. Merhaba. İlk önce çok heyecanlı olduğumu belirtiyorum. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Biraz yavaş yavaş konuşabilirim. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα σας πω ότι είχα μια τράτη με αγωνία και αυτό θα μιλήσω λίγο σιγά. Benim Yunanistan'a gelişim ve gördüğüm görüntüyü anlatmak isteyeyim size. Uçakta geldiğim zaman gökyüzünden bütün adalar ve güzel sahiller görünüyordu. O yüzden daha önce neden gelmediğimi pişman oldum diyebilirim. Gerçek görüşüm bence. Konsere gelince biraz evvel Ezra Sakris size nasıl başladığını, nasıl geliştiğini anlattı. Kesinlikle sadece dostluk adına yapılan bir konser olduğu ilk özünde dostluk ve barışık olduğunu söylemek istiyorum. O zaman bari sizin ömrüye, bu sefer sana verdikçe dost babalıysam belki sizinle. Rostov'da o zaman ki αυτή η συνεργή είναι μια συνεργή αυτηρίας και ειρήνης στην παραγωγή. Bu işe başladığımız zaman ilerisini düşünmeden başladık. Bana bu soru sorulduğunda sanırım Sakis'e de aynı şekilde hiçbir şekilde itiraz etmeden, ne olacağını sonuçlarını düşünmeden, yani sonuçlarını düşünmeden derken iyi olacağını düşünerek girdik ve hepimiz ön yargısız iyi bir proje yapmak için adım attık. O yüzden ben de çok mutluyum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben hoşuma geldim sana bir sinavliye. O kadar basit sürtükken o zaman geldim bir sinavliye. Χωρίς καμία αποκατάληψη, πιστεύοντας ότι μόνο καλό θα προσφέρει και σε απολυτικά μας. Ve Notre Dame Kamburu filmindeki klibimiz Yunanistan'da yayınlanmaya başladıktan sonra Sakis'in Türkiye'ye gelmesiyle onu birçok seven oluştu ve şu an Türkiye'de çok seviliyor. Medya grupları ve müzik dinleyenleri ona Sakis'le ilgili sorular soruyorlar. Onunla ilgili bilmek istedikleri şeyleri söylüyorlar. Ve aynı şekilde yaklaşık kısa bir süre evvel gerçekten Yunanistan'a her hafta 2-3 tane her hafta düzenli olarak ayran mektup geliyor. Bu da beni çok sevindiriyor. Bu da müzik adına bir adım, aslında dostluk adına da bir adım atılmalı diyeceğim benim için. Ακριβώς ότι ο Σάκης αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται και πολύ στην Τουρκία μετά την απόφασή μας αυτή και επιστρέφει στην Τουρκία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενδιαφέρονται πολύ με εκείνο, ρωτούν πολλά πράγματα για εκείνο. Επίσης όμως αναφέρω ότι και εγώ τώρα παίρνω την εβδομάδα 2-3 επιστολές από φίλες και από φίλους στην Ελλάδα, από τον Τούνια μένα. Και εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι ένα βήμα προς την φιλία, ένα βήμα προς την ειρήνη. Bu konuyla ilgili aslında konserle ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çünkü benim için amacının özündeki şey önemli. Kesinlikle şu an bizim Sakis'te kurduğumuz dostluk gibi ilk başta gençler, yani bizim temsil ettiğimizin gençlerin dostluk kurmasını istiyoruz. Çünkü biz dost olarak yaşamayı seviyoruz ve arkadaş canlısı olmayı seviyoruz. Bütün gençler, dünyadaki bütün gençler bence. O yüzden konserin amacı bizim Sakis'te başlayan dostluğumuz gibi başlayabildiği kadar insanın, yani belli bir şey, yüzle başlayabilen milyonlarca insanın dost olması ve benim için zaten göçeceğimiz dünyada, yani hepimizin göçeceği dünyada biraz daha insanların dost yaşaması için olacak. O yüzden sizin de basın olarak bu konseri gösterdiğiniz ilgi için, buraya geldiğiniz için, onunla ilgilenmek için teşekkür ediyorum. Bu kadar teşekkür ederim.
πιστεύω ότι την αυτή τη συναυλία θα ξεκινήσουμε και νέες εμπειρίες όπως η δική μου εμπειρία με τον Σάκη. Πιστεύω ότι αυτές θα γίνουν εκατοντάδες, χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια. Και ο σκοπός της συναυλίας είναι αυτός και μόνο αυτός. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε σήμερα εδώ. Και σαν εκπρόσωπο μέσω μαζικής ενημέρωσης βοηθάτε αυτή την προσπάθεια. Αν τελειώσαμε, να περάσουμε στις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν καταρχά. Να σας παρακαλούσω να λέτε το όνομα και το μέσο στο οποίο δουλεύετε. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε με μια ευκαιρία. Σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση, εμένα. Ναι, και ποτέ δεν έχει συζητηθεί αυτό το θέμα. Δεν έχει λεχθεί ποτέ τίποτα στην συναυλία. Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση γίνεται τώρα. Το τι γράφεται, το τι λέγεται, δεν είναι... Ναι, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σχολιάσω δημοσίευμα το οποίο δεν ξέρω, αλλά ότι είπα εγώ. Ναι, εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν, όχι. Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση που γίνεται για αυτό το θέμα είναι σήμερα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Έχει γίνει και στην Τουρκία το αντίστοιχο πριν ένα περίπου μήνα. Αν δεν κάνω. 1,5 μήνα. Σε επαφή ήρθαμε μόνο με τα Ηνωμένα Έθνη και με την Κυπριακή κυβέρνηση τηλεφωνικά. Τώρα τι να σας πω, να σας πληροφορήσω. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε μια παρόμοια εμπειρία από το Ταΐσιμο του Ιπαντή, σε φορά και εσάς, κυρία Σπονά, τον κύριο Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που μπορούμε να αμφισβητήσουμε ούτως ή άλλως, έτσι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δηλαδή. Αυτό είναι σαφέστατο. Δεν υπάρχει υπερητό, δηλαδή, να το συζητάμε. Το δεύτερο σκέλος τι ήταν, θυμίστε μου. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι... Κοιτάξτε, δεν είναι πολιτικό το θέμα για μας. Δεν ερχόμαστε εδώ ούτε να αναγνωρίσουμε, ούτε να μην αναγνωρίσουμε τίποτε. Εγώ σαν Έλληνας, τουλάχιστον θα απαντήσω για μένα. Για μένα ισχύει αυτό που ισχύει για όλους τους Έλληνες. Και είναι αυτονόητο αυτό. Η δική μας η πρόθεση, πάντως, είναι ειρήνη, συμφιλίωση... Αυτά. Ben hiçbir zaman bu olayı politik olarak yaklaşmadım. Çünkü konuşmamızın başında söylediğiniz gibi yani politika benim işim değil. Ve de süre gelen olayları da tam olarak bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Tabii ki yaşıyorum, görüyorum ama görmek istemiyorum. Dediğim gibi gerçekten ben müzisyen olduğum için ve dostluğu seçen bir müzisyen olduğum için bunları yüzüm dönüyorum. O yüzden dediğim gibi politik soruların net bir cevabı yok bende ama konserin amacı belli ve de her sorunun cevabı sanırım buraya gidiyor. Yani sonuçta her şey dostluk için olduğu için politikacıların aralarındaki birbirlerine hitap ettikleri ve kabul ettikleri daha önce Lumaneli'yle Teodosik'in yaptığı konserdeki şeyle bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Ben şu kadar yani her şeyi geçirse ki her şeyi bir kenara bırakıp bugüne gençleri adına bir şey yapmak ve bu bir şey yok. Εγώ καταρχήν θέλω να πω κάτι αφήνοντας σε μια γωνιά, σε μια γωνιά από όλο το παρελθόν και να κάνω για σήμερα κάτι για τους νέους
για όλο τον κόσμο. Η συναλλαγή έχει σκοπό η ειρήνη και η φιλία. Και μόνο αυτή. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, είμαι μουσικός. Ζω ορισμένες καταστάσεις. Αλλά ό,τι είναι άσχημο, το γυρίζω την πλάτη. Ήταν ερώτηση αυτό. Έκανε ερώτηση ο κύριος. Από πού είναι ο κύριος. Από πού είναι ο κύριος. Τζουμουρία την εφημερίδα. Στην περιοχή από τις ακραίες πλευρές έρχονται αμυλές κρίσανες γι' αυτό. Ταβί, herkesin kendi görüşü var, kendi inanışı var, politik görüşü var. Tabii ki ilk başta bu görüşlerin hepsine saygı göstermek lazım. Çünkü insanlar, bazı insanlar hayatlarında kendi davaları için yaşıyorlar. O yüzden bu insanlara kesinlikle sonsuz saygım var. Ama hep de belirteceğim nokta şu ki, bizim işimiz bunlardan çok uzak. Sonuçta biz yanlı bir iş yapıyoruz. Yani bir tarafın hiç kimse yani... Ne ben Türk tarafı gibi, ne Yunan tarafı gibi Sakis'le ben hiç yanlı değilim. Sonuçta tek bir yol var, o da barış ve dostluk yolu. Aynı yoldan gitmeyi tercih ediyoruz. O yüzden işin gerçeği ben Türkiye'de ve Türk tarafında Kıbrıs'ın hiç kötü tepki gelmedi bize. Sanırım bu söylediğinizi ben daha önce duydum. Biraz üzücü tabii ama sonuçta dediğin gibi yani onlara çok büyük saygım var. Yani ben problem olacağını zannetmiyorum. Dediğin gibi aklın yolu birdir diye bir söz vardır. Herhalde herkes de sonuçta doğru yolu seçecektir bizim gibi. Yani bize göre olan doğru. Şey diyeyim. Tamam da frasta da pati sen ikinci sen. Sen. Πέρα από αυτού, εμάς η δουλειά μας εδώ είναι η μουσική. Εμείς δεν είμαστε τις... δεν υποστηρίζουμε τη μία και την άλλη πλευρά. Υποστηρίζουμε την ειρήνη και την φιλία. Και πιστεύω ότι ο δρόμος της λογικής είναι ένας. Και θα νικήσει αυτός ο δρόμος. Βεβαίως θα υπάρχουν αντιδράσεις, είναι επιφυό. Αλλά σέβομαι οποιαδήποτε γνώμη η οποία εκφέρεται. Konseri izleyecek olan gençlere Kıbrıs'a çözümünden başka onları ilgilendiren sorular hakkında herhangi bir mesajınız var mı? Kıbrıs onlar hangileridir? İki gençler arasındaki var. Ne gazetesi? Ben bahsediyorum ki για ποιους θα παρακολουθήσουμε τη συναυλία εκτός από το μήνυμα για τη λύση του Κυπριακού τι άλλα μηνύματα σκέφτεστε να στείλετε? Sanırım her ikimiz de Sakis de ben de normal hayatımızda yani bu işi yaparken zaten gençlerin sorunlarına eğiliyoruz ama eğilmemiz bir politikacı, bir psikolog gibi değil. Ben kendi adıma konuşursam eğlendirici müzikler yapıp ve ama böyle politik mesajlar olmayan eğlendirici müzikler yapıp çünkü bazı gençler biliyorsunuz ki evlerinde oturan sorunları var, maddi durum hep değişik insanlar yaşıyor yeryüzünde. Bunları eğlendirerek ve ne bileyim zaman zaman hüzünlendirerek yani şarkılarla yapabileceğim mesajlarımı ve aynı şekilde yine kendi şarkılarımızla mesajlarımızı vereceğiz. Yani düşündüğüm şu, yani orada insanların iki saat bile olsa bir araya gelip sadece eğlenmek için yani başka düşüncelerden, başka görüşlerden uzak kalıp sadece eğlenmek için bir iki saat geçirip beraber şarkılar söyleyip, beraber zıplayıp dans etmesini istiyorum. Sanırım bu da zaten kısa vadede bir şey demektir. Yani orada bunu ispat edebilirsek uzun vadede bize geri dönecektir diye düşünüyorum. Tabii ki sonuçta bütün gençlerin sorunlarını yetecek gücümüz yok ama elimizden geleni yapıyoruz müziğimizle. Yeterli midir? Hangi soruyu sanki sen soracaksınız? Peste geçeceğiz. Καταρχήν, πιστεύω ότι ο Σάκης στα τραγούδια μας εκφράζουμε τα προβλήματα και τις αναζητήσεις των νέων. Αυτό που έχουμε σκοπό δεν είναι να δώσουμε κανένα πολιτικό μήνυμα στην συναυλία. Το μόνο που θέλω σε δύο θα είναι αυτή η συναυλία, στο οποίο από διάφοροι να διασκεδάσουμε. Αυτό θα είναι ένα αρχικό θεσμό αποτέλεσμα, αλλά πιστεύω να έχει και αρχικό θεσμό αποτελέσματα.
Αυτό ήθελα να χορέψουν και να διασκεδάσουν σε ένα δύο μαζί οι άνθρωποι και από την Εκκλησία. Μισό λεπτό να απαντήσω στον κύριο. Ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είναι οι άνθρωποι. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Το Κυπριακό είναι ένα από τα πάρα πολύ σπουδαία και πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο χώρο αυτό. Πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες. Οι νέοι άνθρωποι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον και να πιέσουμε τους ανθρώπους που μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας. Να μας δώσουν λίγο περιθώριο να εισπνεύσουμε, να μπορέσουμε να σκεφτούμε το μέλλον μας και να κάνουμε σχέδια. Χωρίς να προβληματιζόμαστε ότι ίσως αύριο ή την επομένη θα χρειαστεί να πιάσουμε ένα όπλο και να τρέχουμε να σκοτωνόμαστε. Το βασικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στους νέους ανθρώπους είναι ότι η ειρήνη είναι αυτό που επιθυμούμε όλοι μας και είναι η προϋπόθεση για να μπορέσουμε να ζήσουμε ωραία τη ζωή μας. Έχετε συγκεκριμένα, συγγνώμη, έχετε συγκεκριμένα για να... Ναι, μιλάω... Α, ευχαριστώ. Καταρχάς, ήθελα να ξεκινήσω από τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Από ό,τι πληροφορήθηκα, στεναχωρήθηκα βέβαια πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από τους μοτοσυκλετιστές και από τον πρόεδρο συγκεκριμένα, ο οποίος εξέδωσε κάποια ανακοίνωση. Ειλικρινά, δεν κατάλαβα γιατί αντιδρούν κατά αυτόν τον τρόπο. Από ό,τι άκουσα όμως, Ρέθισμα έδωσε κάποια συνέντευξη που υποτίθεται έδωσα εγώ, στην οποία λέω ότι τα προβλήματά μας δεν είναι η κατοχή και οι Τούρκοι, αλλά το AIDS και τα ναρκωτικά. Πρόκειται βέβαια για μια παρεξήγηση τραγική, η οποία έφερε μετά αλληλένδετες αντιδράσεις από πολλούς και όχι μόνο από τους μοτοσυκλετιστές, από ό,τι έμαθα. Ουδέποτε εγώ έκανα τέτοια δήλωση. Μάλιστα, έχω φέρει σήμερα και το περιοδικό στο οποίο είχα δώσει τη συνέντευξη, στο οποίο πουθενά σε κανένα σημείο της συνέντευξης δεν αναφέρω το πρόβλημα και το θέμα Κύπρος. Όταν μιλούσα λοιπόν για το AIDS και τα ναρκωτικά, μιλούσα για τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους, που αντί να... που πιστεύω ότι αυτό είναι το πρώτο μας πρόβλημα, αν σκεφτούμε πιο οικουμενικά, αν θέλετε. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα αυτή την δήλωση για το θέμα της Κύπρου. Αυτό ήταν μια τραγική παρεξήγηση, η οποία επέφερε και όλες αυτές τις αντιδράσεις, πιστεύω. Το πρόβλημα της Κύπρου μένει, είναι αισθητό, το ξέρουμε όλοι μας. Αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι το πρόβλημα και των νέων ανθρώπων εκτός Κύπρου πια, έτσι, όπως ήταν και η συνέντευξη, είναι τα ναρκωτικά, είναι η ανεργία, είναι ότι κοπιάζουμε κάθε μέρα και κάποια στιγμή αυτός ο κόπος δεν θα μπορεί να αναδειχθεί.
Γιατί μολύνουμε τις θάλασσές μας, τις κοινές μας θάλασσες. Δεν θα μπορούμε να φάμε, θα μπορούμε να αναπνεύσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά είναι προβλήματα που αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, θα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον. Για αυτά τα προβλήματα αναφέρθηκα. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα αναφορά για την Κύπρο σε αυτό το ζήτημα. Το δεύτερο είπατε ότι ήταν για τα United Nations. Ναι, για το χώρο της συναυλίας έχει αναλάβει αποκλειστικά ο κύριος Φαϊσέλ, ο οποίος είναι αρχηγός των United Nations στην Κύπρο, την ασφάλεια και την επίβλεψη της όλης εκδήλωσης. Ποια μέτρα ακριβώς θα ληφθούν δεν μπορώ να γνωρίζω και δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή να σας πω. Πιστεύω όμως ότι θα είναι για το καλύτερο και την ομαλότητα στη διεξαγωγή της συναυλίας. Για τους πόντιους, το γνωρίζω. Μάλιστα πρόσφατα μου έστειλαν μια επιστολή προχθές, ενώ αυτή η ανακοίνωση για τη συναυλία έχει γίνει εδώ και δυόμισι μήνες. Σέβομαι απόλυτα και καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους και είμαι και υπερήφανος και για την ιστορία αυτού του τόπου και για την ιστορία γενικότερα και δεν αμφισβητούμε τίποτε. Απλώς ήθελα να πω ότι αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να πει όχι πια σκοτωμή, όχι πια αίμα, έτσι. Δώστε τα χέρια, συμφιλειωθείτε. Όχι πια στα τραγικά σφάλματα του παρελθόντος, από ποια πλευρά και αν έχουν συμβεί. Με αυτή μας την εκδήλωση θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και αυτό το μήνυμα. Σε καμία περίπτωση αυτό που έγινε τότε δεν ικανοποιεί κανέναν, δεν ευχαριστεί κανέναν, είναι τραγικό. Αλλά δεν πρέπει να σταθούμε εκεί, έτσι. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον και πρέπει να δούμε εμείς οι νέοι άνθρωποι πώς θα φτιάξουμε το μέλλον μας. Παίρνοντας τα κακά αυτά πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν και προσπαθώντας να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος να αντιδράσουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι να μαζευτούμε μαζί και να πούμε ειρήνη, όχι πια αίμα, κάντε κάτι. Δεν χρειάζεται. Ναι, όχι, αυτό έγινε. Ναι, αυτό το πληροφορηθήκαμε ότι όλη την ευθύνη αυτή την έχει αναλάβει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Έχει τυπώσει δωρεάν προσκλήσεις, τις οποίες μοίρασε ισομερώς στις δύο κοινότητες. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε ένα εκπρόσωπο του Ηνωμένου. Από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, τα Ηνωμένα Έθνη θα κάνουν οτιδήποτε για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή αυτής της συναυλίας. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα εισιτήρια προφανώς έχουν δοθεί σωστά. Έχουν κατανεμηθεί 3.000 από τη δική μας πλευρά, από τους Έλληνες, 3.000 εισιτήρια από τους Τούρκους. Ακούστε να δείτε. Μόνο. Αυτό έχουν πληροφορηθεί τουλάχιστον, έτσι. Και αυτό είναι και, νομίζω, κατανοητό, ευνόητο. Ειλικρινά, αυτό δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω, θα σας απαντήσω. Αλλά μπορείτε να πληροφορηθείτε από το Ηνωμένο Έθνο, που έχουν αυτή την ευθύνη όλη της συναυλίας και πώς έχει κατανεμηθεί. Όπως καταλαβαίνετε και ο κύριος Φαϊσέλ, ο οποίος είναι αρχηγός των Ηνωμένων Εθνών εκεί, είναι κατανοητό ότι και εκείνος θέλει να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή όσο το δυνατόν. Έτσι. Πώς και εμείς το καταλαβαίνουμε. Η απευθείας μετάδοση θα. Από ό,τι γνωρίζω αυτή τη στιγμή θα. Και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό είμαστε στις συνομιλίες και με τον Αντένα και με τον Μέγκα. Αυτή τη στιγμή. Στην Τουρκία θα το μεταδώσει. Δεν ξέρω, TRT. Το TRT. Μάλλον.
Αυτό δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι πιστολές έχουν γίνει, για ποιο λόγο, αλλά αυτό δεν αφορά το δικαίωμα. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται ο καθένας. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια ειρηνική συναυλία για μια έκκληση για μια ειρηνική λύση σε αυτό το τραγικό πρόβλημα της κατοχής της Κύπρου. Αυτό είναι το δικό μας το. Επίσης, θα ήθελα να σας πω για αυτή την επιστολή. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που έκανε ο κ. Σαββόπουλος. Με στείλε μια προσωπική επιστολή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον του. Προφανώς έχει πέσει και εκείνος θύμα της παραπληροφόρησης, να το πω, της παρεξήγησης. Και εκείνος αναφέρεται στην επιστολή του για δική μου δήλωση, η οποία λέει ότι το πρόβλημά μας δεν είναι η κατοχή, αλλά τα ναρκωτικά και το AIDS. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπα και πριν. Ουδέποτε εγώ έκανα τέτοια δήλωση. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημα στην Κύπρο. Έτσι. Επίσης όμως καταλαβαίνω και ποια είναι το πρόβλημα των ανθρώπων γενικότερα σε αυτό το πλανήτη. Ίσως αν πληροφορηθεί αυτή την παρεξήγηση ο κ. Σαββόπουλος να αλλάξει κάπως την επιστολή του προς εμένα, κάποια στιγμή βέβαια θα συναντηθούμε και ιδιαιτέρως να τα βούμε. Να πάρετε την άρχη σαν αυτό. Μιλάτε για προσωπική επιστολή. Ναι, προς ποιον, δηλαδή προς εμένα προσωπική, να έρθει και έρθει σε εμένα, όχι, δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι quiz εδώ, δεν θα κάνουμε παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι θα έχουν τους λόγους τους. Φαντάζομαι λοιπόν, σας απαντώ, φαντάζομαι ότι θα έχουν τους λόγους τους που το κάνουν. Πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να τους ακούσω και να τους συζητήσω μαζί τους. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα και όπως εγώ τα αντιλαμβάνομαι, δεν έχουμε το ίδιο σκεπτικό. Αν μετά τις σημερινές δηλώσεις μας, τη σημερινή μας συζήτηση, υπάρχει κάποια αλλαγή και από μέρους τους, το εύχομαι. Και εύχομαι πια να μην έχουμε τέτοια αντίθεση. Τι θέλετε να σας πω γι' αυτό? Όχι. Σκοτώθηκε αυτό το παιδί, σκοτώθηκε εκείνο το παιδί. Δεν θέλω να συνεχίσω. Όχι, είναι πολύ σοβαροί οι λόγοι. Ακούστε, είναι σαφώς πολύ σοβαροί οι λόγοι για τους οποίους. Όταν ένας άνθρωπος σκοτώνεται, σαφώς θα υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Αυτούς τους λόγους θέλουμε να λύσουν η πολιτική. Αυτό είναι κραυγή δική μας, καταλάβατε. Ό,τι ανακοινώνεται για πρώτη φορά, το τι έχει γραφτεί, δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Δικιά μας ευθύνη είναι αυτά που λέγονται τώρα. Όχι. Η συναυλία σας εξηγήσαν τα παιδιά ότι είναι μια έκκληση νέων ανθρώπων να βρεθεί μια ειρηνική λύση στο θέμα της κατοχής της Κύπρου. Και όλη αυτή η δυστυχία, όλη αυτή η βία που γίνεται κάθε τόσο και τόσα πολλά χρόνια. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο. Μην μας λέτε πράγματα που δεν έχουν πει. Αυτό προς το δόντως. Συγγνώμη, είχαν τόσο. Τι είπατε? Δεν σας άκουσα. Κοιτάξτε, το σημαντικό στη συγκεκριμένη συναυλία είναι αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που θα συμβεί εκείνη τη στιγμή που θα βρεθούμε όλοι μαζί, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ ή αν είναι ο Α ή ο Β ή ο Γ. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Και πόσοι καλλιτέχνες θα είναι.
Αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή, ο λόγος που βρίσκεστε εδώ όλοι εσείς, αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη κίνηση. Πιο δυνατά. Η ελληνική κυβέρνηση, μην την υποτυπούμε, έτσι. Σαφώς έχει γνώση των πραγμάτων. Για το όνομα του Θεού. Αν, ακούστε να δείτε, αν υπήρχε οποιαδήποτε αντίρρηση, θα το γνωρίζαμε όλοι μας. Όχι. Είπα ότι πρώτη φορά ανακοινώνεται στην Ελλάδα από εμάς. Έτσι. Έχει ξαναγίνει, όπως είπαμε και πριν, press conference και στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει. Και είναι και ενήμεροι όλοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η κυπριακή κυβέρνηση. Όχι. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, τουλάχιστον. Καθόλου εγώ λυπάμαι που δεν υπάρχει. Είναι γνωστό πολιτικά του στοιχείου ότι υπάρχουν οι λεγόμενε προοδευτικέ δυνάμεις, έτσι, όπως και στην Τουρκία. Υπάρχει μια αμφιβολία και στο πλαίσιο μια τέτοια συνεργασία άριστη είχε προγραμματιστεί η συναυλία Μίκη Θεοδωράκη με τον Γερμανικό Συνδυασμό. Σαφώς είχε ένα πολιτικό background. Εδώ λοιπόν πάλι έχουμε τα εξής δεδομένα. Από τη μία πλευρά να στηρίζει τη συνευλία του κ. Κουβά και τον συνάδελφό του η ομάδα επαναπροσέγγισης της Κύπρου, στην οποία είναι και η κόρη του Προέδρου της Κυριακής Δημοκρατίας και από την άλλη μεριά να υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι αντιδρούν και οι οποίοι θα κάνουν μια αντισυναυλία στην πλευρά της ελευθερίας. Από την πλευρά της Τουρκίας είναι οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες συμφωνούν με την προσπάθεια παραπροσέγγισης των Κυπρίων από την ελεύθερη Κύπρο. Υπάρχουν όμως και οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες αντιδρούν και είναι η Κυπρίς Λύκη, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τα πρόσφατα επεισόδια τα οποία έγιναν στην πράσινη γραμμή. Αυτά είναι σε γνώση σας, αυτή είναι η ερώτησή μου. Είχατε μια συναυλία έτσι δια το θεατή με γιάντε να κάνουμε ένα πανηγύριο. Λοιπόν, το όνομά σας. Γιαδόπουλος. Γιαδόπουλος, από πού είστε, Γιαδόπουλος. Έχει αυτό ελεύθερο τύπο, αν την έρθει. Μάλιστα. Δεν τα βλέπετε την εκπομπή. Και Σκιαδόπουλος, δυστυχώς. Φαντάζομαι ότι είστε πάρα πάρα πολύ καλός πολιτικός αναλυτής, γιατί όλα αυτά... Πολιτικός αναλυτής. Α, δεν είστε. Φαίνεται ότι τα γνωρίζετε πολύ καλά αυτά τα θέματα. Ναι. Δυστυχώς εγώ δεν γνωρίζω τα προγράμματα και τις προγραμματικές δηλώσεις ή τα προγράμματα του κάθε κόμματος, ούτε της Κύπρου, ούτε της άλλης πλευράς. Ακούστε, σας παρακαλώ, ακούστε να σας πω, αν θέλετε, σας παρακαλώ, να μου ακούσετε. Αν θέλετε να μου ακούσετε, σας παρακαλώ, αν θέλετε, να μου αφήσετε να τελειώσω. Λοιπόν, σας επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω τα προγράμματα αυτών, ούτε των κομμάτων, τίποτα. Εγώ ξέρω ότι ο κυπριακός λαός έχει εκλέξει μια κυβέρνηση. Και με αυτήν αυτή τη στιγμή μιλώ. Μιλώ με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι οι Κύπροι εξέλεξαν, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν ούτε το ένα κόμμα τι κάνει, ούτε το άλλο, ούτε οι εξτρεμιστές, ούτε κανείς. Λοιπόν. Ωραία, η επόμενη ερώτηση γιατί πρέπει να φύγει. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα τραγικό πρόβλημα στην Κύπρο. Όπως γνωρίζετε και εσείς, το γνωρίζουν όλοι. Έτσι. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί να αναφερόμαστε στο αίμα και στο πόσο αίμα και πώς λέγεται κάθε οργάνωση ξεχωριστά. Έτσι. Δεν ξέρω αν σας αφορά αυτό το θέμα. Αυτό που με αφορά εμένα προσωπικά είναι ότι θέλω να πάω εκεί και να κάνω μια έκκληση σε αυτούς τους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι και όποιοι και αν αντιπροσωπεύουν, ότι σας παρακαλούμε. Να σας ενημερώσουμε ότι ο κύριος που πρέπει να δει, γι' αυτό περνάμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Και αν δείξαν δουλειά, εσείς να μην το κάνει να μην
Tek bir telefon bile, tek bir söz, tek bir yazı bile çıkmadı. Hatta şunu teyit edebilirim ki bir kişi bile bu konserin yapamaması gereği ima bile etmedi. Yani böyle ima bile etmedi. O yüzden bu çok mutluluk verici. Ben herkesin de aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Yani konuşmanın başında söylediğim gibi Rum tarafında Kıbrıs'taki bizimle gençlerin aynı görüşte olduğunu düşünüyorum ama herhalde onların görüşleri şu an bize erişemedi. Onlar zaten kabul ettikleri için kötü görüşler geldi ama sonuçta Türkiye'de tek bir ima bile yok bu konuyla ilgili. Kimse karşı gelmiyor. Herkes çok mutlu ve biz de çok mutluyuz. Ve sonuçta bu konseri yapacağız biz. Amacı çok belli. Ben konuşmanın en başında söyledim amacını. Eğlenmelerine davet etmek lazım. Πιστεύω και να γίνονται ούτε πανηγύρι, ούτε παίζεται κάποιο πολιτικό παιχνίδι πίσω από αυτή τη συναυλία. Εάν υποψιαζόμουν ότι υπάρχει κάποιο πολιτικό παιχνίδι, δεν θα συμμετείχα. Και στην Τουρκία δεν πήρα ούτε μία αντίδραση, ούτε γράφηκε στον τύπο τίποτα, ούτε ένα τηλέφωνο πήρα, ούτε μία επιστολή. Αυτό μου κάνει να γίνει ευχαριστημένο αυτή την εξέλιξη. Και πιστεύω και στην απέναντι πλευρά να ισχύσουν τα ίδια. Πάλι το τονίζω, αυτή η συναυλία έχει ένα σκοπό. Την ειρήνη, την φιλία και έστω για δύο ώρες οι ανθρώποι εκεί να βρουν μαζί και να περάσουμε καλά. Απατάστε. Αυτό είναι πίσω από το Λίτρο Μάριοτ. Και εσείς πρέπει να το διαβάσατε αυτό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Κάπου το διαβάσατε, γιατί και εγώ κάπου το πήρε το μάτι μου. Έχει εκδώσει η Κυπριακή Κυβέρνηση. Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει εκδώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πού θα γίνει και τι θα γίνει κτλ. Είναι μια αυλή πίσω από το Λίτρο Μάριοτ, το ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο χώρο που ελέγχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι, όχι, το έχει διευκρινίσει η Κυπριακή Ξέρετε, Κυβέρνηση. Συναχωριέμαι. Γιατί δεν προσπαθούμε να το δούμε αυτό το πράγμα θετικά. Όχι, το έχει διευκρινίσει ναι. Η Κυπριακή Κυβέρνηση. Ήδη... Παιδιά, πρέπει να φύγει ο άνθρωπος, πετάει. Όχι, όχι, στο TV Showtime πριν πολύ καιρό, το περιοδικό. Στην Ελλάδα για... Ευχαριστώ πάρα πολύ.